Και ποια ήταν η θέση της Ελλάδος έναντι των διεθνών οργανισμών, άμα φαίνεται ως μάρτυρας για το τι συνέβη ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας. Πρόκειται περί συγκλονιστικού σφάλματος, που σε οποιαδήποτε άλλη δυτική χώρα αν έχει συμβεί θα είχε προκαλέσει σεισμό. Βεβαίως στην Πανανία που λέγεται Ελλάδα και μέσα στο κλίμα όλων των δημοσιογράφων και όλων των μέσων πλην ελαχίστων εξαιρέσεων να πετάνε τα οσανά στον Γιώργο Παπανδρέου για το πόσο μεγάλο πρωθυπουργό είναι και πόσο είναι ισότιμος τουλάχιστον του Οκταβιανού Αυγούστου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Μεγάλου Κωνσταντίνου μαζί. Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα δεν ακούστηκε τίποτα σε αυτή τη χώρα. Και δεν θα κάνει την ιστορική σύγκριση. Ο πρόεδρος Ομπάμα, με τη γνωστή δημοτικότητα που έχει αυτός ο άνθρωπος εκεί, όταν μπήκανε κάποια αστυνομική, αν θυμάστε, και συνέλαβαν ένα φίλο του μαύρο καθηγητή σε ένα σπίτι, πάνω στον παροξισμό του και στην οργή του, μίλησε εναντίον της αστυνομίας. Αυτό είναι το πρωί. Μέχρι το βράδυ, από τη φασαρία που έγινε στα αμερικανικά μέσα, το πώς τόλμησε ο πρόεδρος Ομπάμα να εκφράσει άποψη για το αν η αστυνομία έκανε καλά κάτι τη δουλειά τη. Αυτό δεν είναι άποψη του πρόεδρου, είναι θέμα των υπηρεσιών να το αποφασίσουν. Γύρισε ολόκληρος Ομπάμα, ζήτησε συγγνώμη από την αστυνομία, είπε δημοσίως στο αμερικανικό λαό ότι παραφέρθηκε και αν θυμάστε, για να το κάνει και λίγο επικοινωνιακό, κάλεσε στο Λευκό Οίκο τους δύο αστυνομικούς που είχαν στο σπίτι και τον μαύρο αυτό καθηγητή, τον έγχρωμο καθηγητή, όπως τους λένε, πας εδώ πολιτικός ορθός, για να πιούνε μία μπύρα και τους δείχνουν τα κανάλια για να δείξουν ότι το θέμα είναι λήξαν. Ολόκληρος Ομπάμα στην Αμερική αναγκάστηκε τόσο λίγο νερό να ζητήσει συγγνώμη την αμερικανική αστυνομία. Και εδώ ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου νεότερος καθυβρίζει και καταδικάζει την ελληνική αστυνομία μέσα στη Βουλή των Ελλήνων και δεν το λέει κανένας άλλος πλην του λαϊκού ορθόδοξου αγερμού. Βέβαια εκ των υστέρων, και αφού είχα κάνει εγώ την ομιλία και αφού είχε την απαντήσει και ο Σουχόιδης, ανεφέρθηκε στο θέμα και ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος για να είμαι δίκαιος, αλλά ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος έχει πολύ μικρή σημασία το τι λέει πια για την ελληνική αστυνομία για ευνοή του λόγου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την ομιλία μου στη Βουλή. 1:10, 1:05 το βράδυ έγινε, Σάββατο βράδυ, είναι η δική μου παρέμβαση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβερνήσεως του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου του Νεωτέρου. Ο τελευταίος ομιλητής της σημερινής πολύωρης συνεδρίασης, ο κύριος Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά, κύριε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ τον προηγούμενο συνάδελφο με τον οποίο συμμεριζόμαστε την κοινή καταγωγή από τον Άγιο Πέτρο Λευκάδος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μπαίνω πάρα πολύ γρήγορα στη συζήτηση μου, ο τελευταίος ομιλητής. Είμαστε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι. Θέλω να προσπαθήσω να είμαι όσο μπορώ πιο συγκεκριμένος, γιατί πολύ ωραία μας τα είπε χθες ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ομιλία, εκπληκτική ομιλία. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει σχεδόν σε τίποτα από ό,τι είπε. Μόνο που δεν είπε και τίποτα. Διότι όλα όσα είπε είναι αυτονόητα. Επειδή λοιπόν εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου γενικολογίες, θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένα πράγματα από όσα άκουσα και ευελπιστώ, μια και ο νέος πρόεδρος Βουλής, ο κ. Πετσάλνικος, δεσμεύτηκε για την αναβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου, στα ερωτήματα που θα θέσω και που θα είναι συγκεκριμένα, να λάβω συγκεκριμένες απαντήσεις δυνατόν από τους αρμοδίους υπουργούς. Θέμα πρώτο. Και μείζον. Κύριος Πρωθυπουργός υιοθέτησε χθες την κατηγορία ότι η ελληνική αστυνομία ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ένα Πακιστανό. Ποια είναι η αλήθεια της ιστορίας? Στις 26 Σεπτεμβρίου συνελήφθη ένας Πακιστανός κατόπιν κάποιες καταγγελίες από ομοεθνείς του και στις 27 Σεπτεμβρίου αφέθη ελεύθερος με υπογραφή από τον αδερφό του και από τον ίδιο ότι είναι όλα καλά. 9 Οκτωβρίου ο άνθρωπος πέθανε. Και οι ομοεθνείς του έκαναν καταγγελία ότι πέθανε κατόπιν βιαίων πράξεων της ελληνικής αστυνομίας. Μια καταγγελία που υιοθετήθηκε από γνωστά ελληνικά κέντρα, ελληνικό παρατηρητήριο των Μονιών του Ελσίνκη, το site των αναρχικών του Indymedia, είναι οι ίδιοι που λένε ότι καταπιέζουμε τους Μακεδόνες στην Ελλάδα και τέτοια. Αυτοί λοιπόν είπαν στα site τους ότι η νέα ελληνική αστυνομία σκότωσε, λέει, τον αστυνομικό και μετά από μια μέρα είπαν ότι μάλιστα του βάζαν και ηλεκτρόδια στα γόνατα και διάφορα άλλα τα οποία τα βλέπουμε στις ταινίες. Εγώ θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Από πότε ο πρωθυπουργός της χώρας υιοθετεί ακρίτως και χωρίς δικαστική απόφαση κατηγορίες κάποιων ανθρώπων εναντίον οποιουδήποτε, όχι της ελληνικής αστυνομίας, του οποιοδήποτε? Θα ήθελα μία απάντηση και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, εάν αυτό δεν είναι ομή παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, δεν ξέρω ποιο είναι. Πώς θα δικάσει αύριο δικαστήριο όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας στις προγραμματικές δηλώσεις κυβερνήσεως έλαβε αυτήν την θέση? Τι είναι ο Πρωθυπουργός, δικαστής, και γνωρίζει ότι αυτά τα γεγονότα είναι πραγματικά περιστατικά? Θα ήθελα λοιπόν να λάβω συγκεκριμένη απάντηση, κύριε της κυβερνήσεως, τον αρμόδιο υπουργό.
Έχει ο κύριος Πρωθυπουργός δικαστικές αρμοδιότητες? Εξελέγει δικαστής ή εξελέγει Πρωθυπουργός? Και εν πάση περιπτώσει, την ελληνική αστυνομία θα την υπερασπιστεί κανένας? Ή όποιος υβρίζει την ελληνική αστυνομία και επί Πασόκ, όπως και επί της παρελθούς κυβερνήσεως, θα γίνει το ήρωας των ελληνικών μέσων μαζικής επικοινωνίας? Επρόκειτο περί ενός έσχους, ενός μεγάλου φάουλ του αξιοτήμου κυρίου Πρωθυπουργού στην πρώτη ομιλία. Ουδής έχει δικαίωμα να υιοθετεί κατηγορίες εναντίον ουδενός χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση. Ονομάζεται τεκμήριον αθωότητας και παραβιάστηκε από τον Πρωθυπουργό της χώρας χθες εδώ. Και ντρέπομαι πολύ γι' αυτό. Δεύτερον, πάμε στην υπόθεση Κόσκο. Γιατί και εκεί πρέπει να πούμε αλήθειες. Αν δεν πούμε αλήθειες στην χώρα, δεν θα βγούμε ποτέ από το βούρκο. Και θέλω να κάνω συγκεκριμένο ερώτημα για να ακούσω ο ελληνικός λαός και να καταλάβω. Και ελπίζω να πάρω απάντηση. Διαβάζοντας χθες στο site Τροκτικό, αναφέρθηκαν και παρουσίασαν λίστες από τις αμοιβές των λιμενεργατών, αυτών που κρατούν ομήρους της χώρας, όπου ο λιγότερο αμοιβόμενος παίρνει 100.000 ευρώ. Τροκτικό χθες. Σήμερα στην εφημερίδα Αξία, την οποία την καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, αναφέρει ότι ο μέσος όρος αμοιβής ετησίως του κάθε λιμενεργάτου είναι 97.000 ευρώ. Και μάλιστα θα το αναφέρει ο αξιότιμος κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Ερωτώ, είναι αληθινές αυτές οι αμοιβές? Γιατί αν είναι αληθινές, κύριε του Κουκουέ, αυτές οι αμοιβές και 100 άνθρωποι, ο καθένας παίρνει το χρόνο από 100 με 150.000 ευρώ, κρατούν ομήρους στη χώρα, οι οποίοι μάλιστα από ό,τι έμαθα είναι και συνδικαλιστές του Πασόκ οι περισσότεροι, τότε υπάρχει μεγάλο θέμα. Εγώ θα το καταλάβω, κύριε της κυβερνήσεως. Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα περιμένει εάν θα καμφθούν τα δικαιώματα ανθρώπων που ο λιγότερο αμοιβόμενος παίρνει 97.000 ευρώ το χρόνο. Τότε γιατί κατηγορούν, ρε παιδιά μας, βουλευτές, ότι παίρνουμε πολλά λεφτά? Τα μισά από αυτούς παίρνουμε. Θέλω λοιπόν μία απάντηση, να μάθω μέχρι αύριο το βράδυ εάν αυτοί οι μισθοί που γράφονται στο Τροκτικό, στην Αξία και αλλού είναι αληθινοί ή είναι ψεύδι, και κακώς κατηγορούμε αυτούς τους αγνούς βιοπαλαιστές, οι οποίοι για 3.60 δουλεύουν στο λιμάνι. Να μάθω ποια είναι επιτέλους η αλήθεια. Πάω στο τρίτο, πράσινη ανάπτυξη. Ωραία, τα λέμε πράσινη ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη. Δεν θα πω τώρα στην ουσία, δεν έχω το χρόνο. Πάω πάντα στο συγκεκριμένο. Σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, ο κύριος Παπανδρέου έχει δηλώσει πολλές φορές πόσο φίλος του Ομπάμα είναι και πόσο θαυμάζει το μοντέλο Ομπάμα και όλα αυτά. Μάλιστα. Ποιος Ομπάμα λοιπόν βρήκε έναν Έλληνα, σημερινά νέα, τον κύριο Γιώργο Αποστολάκη, καθηγητή στο MIT, τον οποίο και τον όρισε πρόεδρο της Επιτροπής Πυρηνικής Εποπτείας των ΗΠΑ. Και ο οποίος μας λέει, καταθέτω και τα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων σχετικό δημοσίευμα, ότι η περισσότερο πράσινη ενέργεια σήμερα είναι η πυρηνική ενέργεια. Ποια θα είναι η θέση κυβερνήσεως της πράσινης και ως Πασόκ και ως οικολογίας κυβερνήσεως? Θα συζητήσουμε και στην Ελλάδα το θέμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια, όπως προτείνει ο κύριος Ομπάμα μέσω του Έλληνος καθηγητού? Ή λόγω της αριστεράς που φοβάται και τον ίσιο της δεν μπορεί να κάνουμε απολύτως τίποτα? Είναι ένα καλό ερώτημα να μάθουμε τι συμβαίνει τελικά στη χώρα. Να μην μιλάμε γενικά, θα έχουμε πράσινη ανάπτυξη, να μιλάμε ειδικά. Τι εννοούμε με πράσινη ανάπτυξη? Γιατί αλλιώς θα είναι πράσινα άλογα. Πάω στο τελευταίο. Και ως πρόεδρος Πασόκ, ενώ πριν γίνει πρωθυπουργός, είχε μοιράσει σε όλους τους βουλευτές Πασόκ από ό,τι λέγανε οι εφημερίδες από ένα κινητό BlackBerry. Μια και μας μίλησε χθες για τη μεγάλη ανάγκη να προωθήσουμε την Ελλάδα και να πούμε στον νέο αιώνα κτλ., θα σας διαβάσω από τη σημερινή εφημερίδα Press Time μια πολύ ωραία ιστορία. Ο κύριος Μάικ Λαζαρίδης, τον οποίο προσκάλεσαν οι Τούρκοι, για επειδή ο πατέρας έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, του παρέχει η τουρκική κυβέρνηση τουρκική υπηκότητα και κάθε διευκόλυνση προκειμένου να δημιουργήσει στην Τουρκία μια βάση έρευνας και ανάπτυξης για τις νέες τεχνολογίες. Μάικ Λαζαρίδης, τον ξέρει κανείς στην Ελλάδα? Πού το ξέρετε εσείς, κυβερνήσατε? Αμοιβάλλω. Βεβαίως κανείς δεν το ξέρει. Και ο Μάικ Λαζαρίδης, που είχα την τύχη να μάθω περί αυτού, είναι ο Έλληνας που έφτιαξε τα BlackBerry. Τα BlackBerry που θα βάζει ο αξιότιμος κ. Πρωθυπουργός, τα έχει φτιάξει ένας Έλληνας. Και ξέρετε, κύριε κυβερνήσεως, αυτός ο Έλληνας και ήταν η ιστορία του. Ένα λεπτό, κύριε πρόεδρε, και κλείνω αμέσως. Είχε έρθει στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90, κύριε Ευθυμίου, και τον παραμυθιάζανε διάφοροι εδώ ότι θα τον βοηθήσουν να προχωρήσει τα BlackBerry. Δεν κυβέρνησε το δάκι, αληθές. Κυβέρνησε το δάκι. Αφού τον παραμυθιάζαν 2-3 χρόνια, κατάλαβε ότι πρόκειται περί απατεώνων και βρήκε από αλλού τα χρήματα και το έφτιαξε στον Καναδά. Και έγινε ο δισεκατομμυριούχος. Και τον πλησιάζει η ελληνική παροικία του Τορόντο και ακούει ελληνικό κράτος
δίνει τον κόρφο του 3-4 φορές, κάνει 2-3 στροφές για τον εαυτό και εξαφανίζεται. Να λοιπόν παιδί εδώ φιλαμπρών και μια ωραία πρωτοβουλία. Να βρει τον κύριο Μάικ Λαζαρίδη, το καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Να του πείτε έλα εδώ ρε παιδί μου, ότι έγινε έγινε, νερό και αλάτι. Έλα να φτιάξει εδώ το κέντρο. Έλα να μπορεί να μπει και η Ελλάδα στο νέο, στη νέα τεχνολογία, να κάνουμε ένα βήμα μπρος και να αφήσουμε την γκρίνια. Αυτά είναι συγκεκριμένα μέτρα που αν γίνουν θα φέρουν κάτι σύν στην Ελλάδα. Για το να μιλάμε κυρίες και κύριοι, όλοι συνεχώς και γενικά δεν λέει απόλυτα τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά δεν θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Πασόκ, γιατί εμείς δεν έχουμε την μεγαθυμία του κυρίου Καραμαλή να δηλώνουμε 7-8 φορές πόσο πολύ θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Λυπήθηκα τον κύριο Καραμαλή ειλικρινά, διότι στο τέλος όταν είπε ότι δεν θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, παρολίγο να το βάλουν τα κλάματα. Δεν θέλει να τα κλαίει ο κ. Καραμαλής, αντιπολίτευση θα είναι ο λαός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.